και συμβάσει εργασία. Μόνο κάποιες επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι και επιχειρησιακά σωματεία, του ίδιου του εργοδότη το σωματείο δηλαδή. Οπότε ναι. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, οπότε τι συζητάμε. Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, πότε θα έχουμε πρωτοβουλία κυβερνητική. Αυτό το ζήτημα έχει οριστικά κλείσει. Δηλαδή, η νοοκυβέρνηση έχει νομοθετήσει την επαναφορά των δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων τον Αύγουστο του 2018. Αυτό έχει ήδη νομοθετηθεί. Ωραία. Δηλαδή, όταν λέω βασικές αρχές, είναι ότι μια κλαδική συλλογική σύμβαση, εφόσον καλύπτει το 50% των εργαζόμενων του κλάδου, θα μπορεί ο υπουργός, να την κηρύσει γενικώς υποχρεωτική και άρα να δεσμεύει όλο τον κλάδο. Πάρα πολύ σημαντικό για να διασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι, δημιουργεί κίνητρο για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων και αποτρέπει τον ανταγωνισμό στη βάση του εργατικού κόστους. Και η δεύτερη είναι η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης που έχει τεράστια σημασία ιδίως για την Ελλάδα, διότι λέει ότι όταν έχουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις που τυχάνουν εφαρμογή σε έναν εργαζόμενο, μια κλαδική, μια επιχειρησιακή κτλ., θα εφαρμόζεται πλέον ευνοϊκή. Αυτό για την Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία γιατί έχουμε πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα στο επίπεδο της επιχείρησης, στην πραγματικότητα, όπως το είπατε, διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει. Ο εργαζόμενος είναι εξαιρετικά αδύναμος αριθμητικά και διαπραγματευτικά. Στην μικρή επιχείρηση είναι και ο επιχειρηματίας αδύναμος. Και υπάρχουν, είναι οικογενειακού τύπου οι επιχειρήσεις, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να καλύπτονται από τις κλαδικές αυτές τις περιπτώσεις. Αυτές οι δύο αρχές που είχαν ανασταλεί από το 2012 επανέρχονται σε ισχύ τον Αύγουστο. Αυτό έχει νομοθετηθεί, έχει κλειδώσει και στην τέταρτη αξιολόγηση που ολοκληρώσαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, κλείσαμε και τεχνικές λεπτομέρειες. Πώς θα μετράτε το 51%, με ποια διαδικασία, συμφώνησαν και οι εργοδοτικές ενώσεις στη διαδικασία και άρα είναι πλέον εντελώς ανοιχτός ο δρόμος και κλείνουν και όλα αυτά τα στόματα τα οποία αμφέβαλαν, έτσι δημιουργούσαν ένα καπνό γύρω από την υπόθεση λέγοντας ότι δεν ισχύει αυτό που λέει η κυβέρνηση, μας πουλάει φούμαρα κτλ. Είναι πλέον ορισμένο πλήρως. Κυρία Υπουργέ, θα καλύπτει και εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν με ατομική σύμβαση εργασίας. Ναι, υπάρχει μια επιχείρηση με 30-40 άτομα, δεν υπάρχει καν επιχειρησιακή σύμβαση εκεί και είναι όλοι με ατομικές συμβάσεις. Ναι, ναι, ναι. Εάν στον κλάδο των ζαχαροπλαστείων, φέρω ένα παράδειγμα, υπάρξει μια κλαδική σύμβαση, θα καλύπτει και αυτούς τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Ναι, ναι, απολύτως. Η κλαδική θα καλύπτει και τους αυτούς που έχουν ατομικές συμβάσεις. Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό. Ναι, ναι. Okay. Απολύτως. Δίνεται έτσι, ενεργοποιείται ουσιαστικά ξανά όλο το σύστημα για να αρχίσουν να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις και να αρχίσει ξανά να οργανώνεται λίγο η κατάσταση στην αγορά. Θα πάω στην άλλη οπτική. Θα πάω στην άλλη μεριά του λόφου και θα ρωτήσω αν αυτή η διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων εργασία, προ το ίδιο δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, απλώς κάνω το συνήγορο του Τριβόλου. Αυτή η ιστορία με συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάνει την αγορά εργασίας ακριβή για τον επιχειρηματία, οπότε η επιχείρηση θα φύγει από την Ελλάδα ή δεν αξίζει να ανοίγω στην Ελλάδα. Επιχείρηση θα πάω στις γειτονικές χώρες όπου έχουν λιγότερα εργασιακά δικαιώματα ως καθόλου. Ή δεν έχουν και ασφαλιστικές εισφορές. Μια καλή περίπτωση είναι η Κίνα. Το έλεγα χθες. Πρώτον, αν ψάχνουμε να ανταγωνιστούμε σε εργατικό κόστος, προς τα κάτω πάντα θα υπάρχει μια χώρα η οποία θα πληρώνει λιγότερα. Αν αυτό είναι ο σκοπός μας δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν χειρότερα αλλού. Υπάρχει κίνδυνος όμως, για να πούμε και το πρώτα απ' όλα να πούμε για τις συλλογικές συμβάσεις, γιατί κάνατε το συνήγορο του Βούνου του, τέτοια ακούμε στη διαπραγμάτευση. Ναι. Να πούμε για τις συλλογικές συμβάσεις ότι ναι, ότι οι συλλογικές συμβάσεις είναι συμβάσεις, είναι συμφωνίες. Διαπραγματεύονται οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Δεν επιβάλλονται από το κράτος για να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, ναι, δεν ναι. Είναι απόν ο εργοδότης όταν υπογράφεται μια συλλογική σύμβαση. Κάνει μια διαπραγμάτευση και δεν είναι και το αδύναμο μέρος συνήθως ο εργοδότης. Αυτή την υπόθεση έτσι. Απλώς το κράτος διασφαλίζει τα εργαλεία για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις. Δεν έρχεται να υπογράψει για λογαριασμό τους. Και αν ο εργοδότης είναι απόν, δηλαδή. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έχουν φύγει πολλοί εργοδότες από τις εργοδοτικές οργανώσεις για να μην δεσμεύονται. Αυτό συμβαίνει κυρίως τώρα που έχουν ανασταλεί οι βασικές αρχές. Οι εργοδοτικές οργανώσεις, προκειμένου να μην δεσμευτούν από την κλαδική σύμβαση, τραβιούνται έξω. Δηλαδή βγαίνουν τώρα έξω γιατί για να μην δεσμεύσουν. Τώρα, επειδή η κλαδική σύμβαση θα επεκτείνεται και θα γίνεται γενικώς υποχρεωτική, άρα ουσιαστικά θα δεσμεύσει και τους εργοδότες, τους υπόλοιπους του κλάδου, οι οποίοι δεν τη συνυπέγραψαν, έχουν κάθε λόγο να είναι μέσα για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αυτά είναι τα εργαλεία που φτιάχνει η κυβέρνηση για να ενεργοποιήσει τις συλλογικές συμβάσεις. Στέλνια, θες κάτι άλλο σε αυτό, γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο που θέλω να πάω οπωσδήποτε. Ήθελα να ρωτήσω για τον ΟΜΕΔ. Για τις αποφάσεις της διαιτησίας, γιατί νομίζω αποτέλεσε και θέμα. Εκτεταμένη συζήτηση και στη διαπραγματεύση. Οι θεσμοί ζήτησαν οι διαιτητικές αποφάσεις, δηλαδή
οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα διαιτητικής απόφασης, να μην επεκτείνονται. Δηλαδή αυτό που περιέγραψα πριν με τις κλαδικές, πώς επεκτείνονται. Πολλές φορές μια κλαδική συλλογική σύμβαση είναι αποτέλεσμα διαιτητικής απόφασης. Τα δύο μέρη δεν τα βρίσκουν, πηγαίνουν στον μεσολαβητή διαιτητή και μέσα από τη διαιτησία βγαίνει μια απόφαση η οποία έχει ισχύ συλλογική σύμβαση. Οι θεσμοί ζήτησαν να μην, οι συλλογικές συμβάσεις που είναι παράγωγο αυτής της διαδικασίας να μην επεκτείνονται, πράγμα το οποίο το απορρίψαμε και έμεινε στην άκρη. Άρα με και τον, οι διαιτητικές αποφάσεις επεκτείνονται. Με τον κατώτατο μισθό τι θα κάνουμε? Ωραία. Με τον κατώτατο μισθό ήταν από την αρχή... θα επεκτείνονται, συγγνώμη, θα επεκτείνονται και οι διαιτητικές αποφάσεις. Ναι, θα επεκτείνονται κανονικά και οι διαιτητικές αποφάσεις. Με τον κατώτατο μισθό από την αρχή είχε πει η κυβέρνηση ότι στόχος μας είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε στα δύο πρώτα μνημόνια την ασπάζεται ιδιαίτερα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η αξιωματική αντιπολίτευση πολύ καθαρά, ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και άρα η επίτευξη ανάπτυξης ενισχύεται μέσα από τη συμπίεση του εργατικού κόστους. Ήταν μια λογική η οποία αποδείχθηκε και οικονομικά εντελώς αναποτελεσματική, κοινωνικά επιζήμια είναι προφανές γιατί. Η δικιά μας αντίληψη είναι ότι το αντίθετο ακριβώς, ότι μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, η οποία γίνεται την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, έχεις βελτίωση και τις θέσεις των εργαζομένων, αλλά έχεις και μια ενεργοποίηση της ζήτησης στην αγορά και στο τέλος δημιουργούνται αναπτυξιακές, αναδημιουργείται αναπτυξιακή προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο βάζουμε, στην πραγματικότητα, τρεις άξονες έχει το Υπουργείο Εργασίας. Το έχουμε βάλει και στην ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική, πολύ καθαρά. Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού που είναι παγωμένο στα 586 εδώ και 6 χρόνια περίπου. Και η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Με αυτούς τους τρεις, με αυτά τους τρεις μοχλούς πηγαίνουμε να πετύχουμε το στόχο της βελτίωσης της θέσης των εργαζομένων. Με νόμο αυτό γίνεται. Με νόμο θα γίνει. Ωραία, με νόμο γίνεται. Θα τον υπακούσει ο εργοδότης στον νόμο. Δεν θα βρει παράθυρα, δεν θα πει ότι θα κάνω τρίωρα, θα κάνω δύοωρα, θα κάνω τετράωρα. Αυτό, είναι, θα αυτό, απαντάει στο, αυτό απαντάει στο τρίτο ζήτημα. Το τι κάνεις με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Αλλά ότι ο νόμος είναι νόμος και άρα η παραβίασή του συνιστά και ποινικό και αστικό αδίκημα, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή τα 586, αν δεν καταβάλλονται αυτή τη στιγμή, είναι και ποινικό και αστικό αδίκημα, έτσι, για τον εργοδότη. Τρίτο ζήτημα είναι πώς παρακάμπτει κανείς την εφαρμογή. Συγγνώμη, τα 586 πάντως δίνονται. Αυτό που συνήθως γίνεται σήμερα στην αγορά. Γραμμές, στη σύγκρουση που υπάρχει, έχω περάσει από πρόσφατο μαγαζί, εκεί ήταν, η ιδεολογική σύγκρουση ήταν. Είναι ότι γιατί να τον βάλουμε μισθωτό, τον εργαζόμενο, και να μην τον έχουμε μπλοκ. Αν αυτό ενοποιηθεί ή αν καταλάβουν οι εργοδότες, διότι αν το δεις σε νούμερα, είναι η προσωπική μου γνώμη, λέω τώρα, συγγνώμη κύριε κύριοι, είναι ιδεολειψία αυτό. Αν δεις το πραγματικό κόστος ή με μπλοκ για την επιχείρηση ή με μισθωτή εργασία, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν ξέρω αν αυτές μπορούν να εξισορροπηθούν ώστε να μην συμφέρει την επιχείρηση, δηλαδή μην έχει λόγο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Για να έχει ασφαλιστικές εισφορές ο εργαζόμενος και να υπάρχει μια ροή. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει, αλλά δημιουργούνται κίνητρα καλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στον ίδιο νόμο που ξαναλέω θα καταθέσουμε την Τρίτη, δημιουργούμε πολύ σοβαρά κίνητρα προκειμένου να γίνουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, το πρόστιμο που αυτή τη στιγμή επιβάλλεται για την αδήλωτη εργασία, που είναι 10.500, αν βρεθείς με αδήλωτο, επιβάλλεται ένα πρόστιμο 10.500 ευρώ, θα μειώνεται σημαντικά εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Και θα μειώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης που θα του κάνει. 7.000 αν του κάνει τρίμηνη σύμβαση, 5.000 εάν του κάνει εξάμηνη σύμβαση και 3.000 θα πηγαίνει το πρόστιμο εάν του κάνει ετήσια σύμβαση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις, οι οποίες δίνουν πολύ μεγάλο κίνητρο να προσληφθεί με σύμβαση πλήρους απασχόλησης ο εργαζόμενος. Προφανώς ο εργοδότης για να τον έχει τον εργαζόμενο εκεί τον χρειάζεται, έτσι. Τον χρειάζεται για να εξυπηρετήσει. Είδα μια πάρα πολύ ωραία αφίσα εδώ έξω από την ΕΡΤ, μια συλλογικότητα που λέγεται Γαλέρα, που έλεγε «Η αδήλωτη εργασία δεν σε συμφέρει». Και οργανώνουν μια εκδήλωση απευθυνόμενη στους εργαζόμενους. Πρέπει να καταλάβουν. Ήταν πολύ λογικό και πολύ κατανοητό αυτό το μήνυμα, αυτή η αφίσα. Πρέπει να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι ότι δεν του συμφέρει και ότι κάπως πρέπει και να το διεκδικήσουν και να το...
Ναι. Το κλίμα του φόβου που υπάρχει έχει αρχίσει και σπάει τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί έχει αναβαθμιστεί αρκετά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Παρεμβαίνει σημαντικά, καθημερινά. Λύνονται δηλαδή προβλήματα μέσα από την παρέμβαση του σώματος. Οι καταγγελίες είναι ολοένα και περισσότερες. Είναι ανώνυμες, να το πω αυτό, για να το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Προφανώς, να μην ανησυχούν ότι αν κάνουν μια καταγγελία, αυτό θα το μάθει ο εργοδότης τους. Με την αλλαγή στην αρχιτεκτονική του προστίμου, για πρώτη φορά αποδίδουμε και δικαιοσύνη στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Γιατί μέχρι σήμερα. Είχαμε όμως και ακρότητες. Η λογική ήταν απλώς τιμωρητική προς τον εργοδότη. Στην εστίαση ακούω πάρα πολλά παράπονα. Δηλαδή στην αλλαγή βάρδιας που έχει έρθει 10 λεπτά πριν κτλ. Έχουμε κάτι τσακουρώματα που τρελαίνονται εκεί οι άνθρωποι, δηλαδή άνευ λόγου. Το έχω ζήσει αυτό, εμείς, δηλαδή είμαι μπροστά που ξέρω και γίνεται. Κοιτάξτε, κανόνες σοβαρή στις υπερορίες δεν υπήρχαν. Και οι υπερορίες που δεν δηλώνονται δεν πληρώνονται. Και αυτό δεν μπορούμε εμείς να το επιτρέψουμε. Ωραία. Το Σεπτέμβριο του 2017 περάσαμε ένα νόμο που βάλαμε αυστηρούς κανόνες για τη δήλωση των υπεροριών. Ηλεκτρονικά η δήλωση των υπεροριών και εκ των προτέρων. Εκ των υστέρων δήλωση δεν νοείται. Μπορείς να καλύψεις τα πάντα με αυτόν τον τρόπο. Εκ των προτέρων δήλωση λοιπόν και ηλεκτρονικά. Στόχος μας δεν είναι να επιβαρύνουμε δυσβάσταχτα τον εργοδότη που θέλει να είναι συνεπής. Κάνουμε απίστευτες αλλαγές στο σύστημα εργάνη προκειμένου να είναι πάρα πολύ εύκολη η δήλωση των υπεροριών με ένα απλό SMS και να τους διευκολύνουμε πραγματικά, να μην χρειάζεται να έχουν λογιστή για να τα κάνουν αυτά, να μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους. Αλλά να είμαστε σαφείς, οι υπερορίες θα δηλώνονται και θα πληρώνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε ελαστικοί σε αυτό. Να πω και το δεύτερο. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αναπαράγοντας θέσεις του ΣΕΒ, ότι η παραβατικότητα αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά μαγαζιά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η παραβατικότητα στις τράπεζες είναι άνευ προηγουμένου. Η αδήλωτη εργασία, η υποδηλωμένη εργασία στις τράπεζες που συναντάει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι άνευ προηγουμένου. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα το τελευταίο 1,5 χρόνο 1,5 εκατομμύριο στις τράπεζες λόγω της παράβασης του ωραρίου. Πηγαίνει το ΣΕΠΕ στις τράπεζες και φεύγουν οι εργαζόμενοι από τις πίσω πόρτες. Αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο Στέλιος μου έχει ένσταση. Ναι, έχω ένσταση. Για να την πεις, γιατί χρόνια τώρα οι συνήθεις παραβάτες. Είναι αλήθεια ότι έκλεισαν 3 υποκαταστήματα τραπεζών. 3 υποκαταστήματα γιατί βρέθηκαν αδήλωτοι ή υποδηλωμένοι. Υποδηλωμένοι. Άρα, επειδή είναι και λιγάκι αβανταδόρικο σαν θέμα, κλείσαμε επικοινωνιακά 3 υποκαταστήματα τραπεζών γιατί βρέθηκε υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή, ήταν με 8ωρο, δούλευε 10ωρο, δεν ήταν δηλωμένη εργασία. Και δεν πληρώνονταν. Κυρία Υπουργέ, έχουμε 232.000 επιχειρήσεις στη χώρα με βάση τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Το να εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στις τράπεζες, γιατί τι συμβαίνει, οι τράπεζες είναι εκεί, ξέρουμε ποιοι δουλεύουν μέσα, είναι οργανωμένοι, έχουν την οτότητα. Γιατί έχουν βάσει μηχάνη χωριά την τράπεζα και. Όχι, όχι, όχι. Τι συμπειράζει δηλαδή. Δεν εστιάζουμε την προσοχή μας στις τράπεζες. Με πειράζει γιατί το μακελιό, ειδικά πια, τώρα που άνοιξε η τουριστική περίοδος, γίνεται από Χαλκιδική μέχρι Κρήτη και από Ρόδο μέχρι Κέρκυρα. Εντάξει. Στην εστίαση, στα μπαρ, στις ταβέρνες. Απλώς μιλάω ότι επειδή η τράπεζα και οι τραπεζίτες έχουν και ένα συμβολισμό για το πώς φτάσαμε εδώ, τι γίνεται εδώ και να έχουν μέσα στα δικά τους μαγαζιά αδήλωτους ή όπως εργαζόμενους με γραβάτα μεν αλλά ταλαιπωρημένους δε, είναι πολύ αρκεί να δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις. Να δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις. Αλλά όταν πηγαίνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε κεντρικό κατάστημα τράπεζας και βρίσκει 50 παραβάσεις με έναν έλεγχο, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Και δεν είναι ότι σήμερα έγιναν κακοί και χτες ήταν καλοί. Μάλλον μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα τέλος πάντων, την αλλαγή που γίνεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όλα αυτά δεν ελέγχονταν. Δεν λέει κανείς ότι έχουμε καμιά αιμονή, αλλά να ξέρουμε λίγο και γιατί μιλάμε. Τώρα, ειδικά για την τουριστική περίοδο. Κρατώ το ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας ανασφάλιστος. Προσέξτε τώρα. Είναι εύκολο επικοινωνιακά να πεις: α, κλείσαμε 3 υποκαταστήματα τραπεζών. Αφού είχαν υποδηλωμένη εργασία, καλά κάνατε. Αδήλωτη εργασία όμως δεν προκύπτει. Η αδήλωτη εργασία έχει πλέον μειωθεί, δεν έχει μειωθεί από μόνη της, έχει μειωθεί λόγω, χάρη στην παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Την παραλάβαμε για να δίνουμε και στοιχεία. Την παραλάβαμε στο 19% στα τέλη του 2014 και αυτή τη στιγμή είναι στο 12%. Κυρία Υπουργέ, μέσα, είναι δειγματοληπτική δηλαδή, μέσα σε. Ναι, αλλά όπως τη μετρούσαμε πριν, έτσι τη μετράμε και τώρα. Δηλαδή, συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Πορτοκάλια με πορτοκάλια. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μια τριετία η αδήλωτη εργασία έχει πέσει περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες. Στο στρατηγικό σχέδιο, το ολιστικό, το αναπτυξιακό, έχουμε βάλει ένα πολύ συγκεκριμένο roadmap για να τη φτάσουμε στο 5% το 2021. Για την τουριστική, για τον τουριστικό κλάδο, που έχει δίκιο ότι συμβαίνουν, υπάρχει σωρία παραβιάσεων την περίοδο την τουριστική, στις επιχειρήσεις, ιδίως επισητισμού κτλ. Πέρυσι το καλοκαίρι κάναμε
ένα πιλωτικό πρόγραμμα μεικτών ελέγχων, που δηλαδή τέσσερα ελεγκτικά σώματα του κράτους, ΣΔΟΕ, ΕΦΚΑ, Σώμα Οικονομικής Αστυνομίας και το ΣΕΠΕ, δρούν μαζί και έχουν καλά αποτελέσματα. Φέτος θα το κάνουμε στην Κρήτη αυτό. Επομένως, λειτουργούμε και με στόχευση. Τι εννοείτε, δηλαδή, τους προετοιμάζεστε, κριτική ερχόμαστε. Η κριτική το ξέρουν, το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Τι θα γίνει με τους εργολάβους? Ωραία. Με τους εργολάβους. Για να καταλάβουν πάλι οι τηλεθεατές, άνοιξαν τώρα τις τηλεοράσεις. Πηγαίνει ένας εργολάβος, ο οποίος έχει σε εισαγωγικά μαζί του 5, 10, 15, 20 εργαζόμενους, παίρνει μια δουλειά από το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο, δεν υπάρχει πια τέλος πάντων, δημόσιο τομέα, καθαριότητα παραδείγματος χάρη, παίρνει τα λεφτά, βουλιάζει την επιχείρηση, μένουν άνεργοι, απλήρωτοι εργάτες, Λουίς ο κύριος. Ναι, συμβαίνει συχνά αυτό. Αυτό ακριβώς. Και επειδή θα έχουμε εμείς μετά θέμα για μια τέτοια ιστορία στον ΟΣΥ, μετά από εσάς, όπου εμείς θέλαμε και ο ΟΣΥ να βγει να απαντήσει τι θα γίνει, το κράτος πια λέει: α, δεν μας αφορά πια. Εμείς κόψαμε τη συνεργασία. Ναι. Με τον κύριο. Για αυτούς τους λόγους. Ναι, αλλά. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Αυτό που λέτε είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και δεν είναι μόνο. Οι εργολαβίες είναι και στις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, αλλά είναι και σε πολλές άλλες υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες. Ναι, ναι, ναι. Το franchising. Το περίφημο franchising. Και υποκαθιστούν πολλές φορές και πάγιες λειτουργίες μιας επιχείρησης μέσα από την εργολαβία, ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μπορούν να μην έχουν την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους. Στο νομοσχέδιο που φέρνουμε την Τρίτη, για πρώτη φορά μπαίνουν κανόνες στις εργολαβίες, δηλαδή. Διασφαλίζουμε τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, καθιερώνοντας πλήρη ευθύνη του αναθέτοντος το έργο και του εργολάβου απέναντι στους εργαζόμενους. Άρα, στο παράδειγμα που περιγράψατε, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πληρωθούν από τον επιχειρηματία, θα πρέπει να πληρωθούν από το κράτος, εφόσον έχει γίνει η ανάθεση της εργολαβίας από το κράτος. Ο αναθέτων και ο εργολάβος ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλεγγύος, συγγνώμη τώρα για τα νομικά μου, ευθύνονται πλήρως απέναντι στους εργαζόμενους για τις μισθολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Αυτό την Τρίτη κατεβαίνει στο νομοσχέδιο, θα περιλαμβάνεται διάταξη γι' αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι για πρώτη φορά μπαίνουν κανόνες στις εργολαβίες. Αφενός διασφαλίζουμε τους εργαζόμενους, αφετέρου δημιουργούμε και αντικίνητρο πια για να γίνεται εργολαβία, διότι ο αναθέτων θα ευθύνεται ως να έκανε μια κανονική σύμβαση εργασίας. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να την επιλέξει. Τι είδηση βγάλαμε σήμερα. Ναι. Σε κοιτάω κιόλας γιατί πάντα μαλώνεις όταν δεν του πάω καλά στα εργασιακά. Επειδή είσαι ο καλύτερος. Επιδόματα να βάλουμε, τελευταίο. Στέλιο. Επιδόματα και ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πες το για το κάτι ακόμα και κλείσουμε επιδόματα. Κυρία Υπουργέ, επειδή γίνεται το συνέδριο των εργαζομένων του ΙΚΑ στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί ξεκίνησε χτες. Ένα από τα πράγματα για τα οποία σας επιρρύπτουν σοβαρή ευθύνη είναι ότι 2,5 μήνες μετά την παραίτηση του διοικητή του ΕΦΚΑ. Και ο ΕΦΚΑ δεν έχει διοικητή και το Επικουρικό Ταμείο δεν έχει. Έχουν περάσει 2,5 μήνες. Εντάξει. Η λειτουργία του ΕΦΚΑ δεν καθορίζεται, δηλαδή η θέση του διοικητή αναπληρώνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, από τον νόμο κανονικά, έτσι. Μήνες. Δηλαδή υπάρχει διοικητής αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ που είναι ο υποδιοικητής ο οποίος τον αναπληρώνει. Μην έχουμε καμιά εντύπωση ότι δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά γιατί σε έπιανε αυτή η πρεμούρα. Ο ορισμός του θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Γιατί έχουν περάσει 2,5 μήνες. Δεν μπορούσαν να βρεθούν δύο πρόσωπα. 2,5 μήνες. Το θέμα δεν είναι να βρεθούν δύο πρόσωπα. Το θέμα είναι τα κατάλληλα. Θυμάστε ότι είχαμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για έναν εξαίρετο επιστήμονα, ο οποίος μετά από μια χυδαία έτσι, επίθεση λάσπης άνευ προηγουμένου που έγινε και σε αυτόν, αποσύρθηκε ο άνθρωπος και είπε ότι δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει να βοηθήσω. Και χάνουμε έτσι και ανθρώπους αξιόλογους σε αυτή τη χώρα και νέους λες και μας περισσεύουν. Αλλά τέλος πάντων. Θα γίνει πάντως ο ορισμός εντός της εβδομάδας της επόμενης, νομίζω. Να πάμε και στα επιδόματα, κύριε Ξέρω. Ναι. Ωραία. Το κύριο θέμα το οποίο το έκλεισε στέγαση, στην τέταρτη αξιολόγηση είναι το επίδομα στέγασης. Με ένα τεράστια σημασίας κοινωνικής μέτρο, θα καταλάβετε γιατί, αφορά περισσότερους από 1.300.000 πολίτες. Mm-hmm. Έτσι, άρα μιλάμε για ένα εκτεταμένο μέτρο κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της στέγασης που μέχρι σήμερα το κράτος το ελληνικό δεν έχει στην πραγματικότητα έτσι, μέτρα ενίσχυσης της στέγασης. Είναι ένα επίδομα το οποίο θα δίνεται με εισοδηματικό όριο που θα ξεκινάει για το ένα άτομο στα 8.000 ευρώ και θα προσθέτεται σε αυτά 50% κάθε φορά για κάθε επόμενο μέλος του νοικοκυριού. Άρα μια τετραμελής οικογένεια για να μπορέσει να το λάβει θα πρέπει να έχει εισοδηματικό όριο 20.000 ευρώ. Είναι
Καταλαβαίνετε, okay. Μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ κόσμο. Το επίδομα θα είναι από 70 ευρώ το μήνα, που είναι το κατώτατο ποσό, μέχρι 210 ευρώ το μήνα, που είναι το ανώτατο ποσό. Πάλι προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε μέλος mm-hmm. της οικογένειας. Άρα μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει επίδομα περίπου 180 ευρώ. Καταλαβαίνει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε νίκη και τους ανθρώπους που έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας, στεγαστικό. Ναι. Άρα είναι μια παρέμβαση εκτεταμένη, σημαντική κοινωνικής πολιτικής, να ενισχύσει κυρίως, στόχευσή μας είναι τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν, να νοικιάσουν ένα σπίτι μαζί και εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους στα 30 τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα στην Αλιάς, στην ΕΡΤ. Στέλιο, ευχαριστώ. Να πάρα πολύ. Δεν έχει αλλάξει πολύ. Άμα δεις το βίντεο που σε βγάλαμε τότε, από το 4 μέχρι σήμερα.